Συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο Δημαρχείο Καλαμάτα σχετικά με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου που επιθυμεί να αναπτύξει η εταιρεία ΔΕΔΑ, δημόσια επιχείρηση δικτύων διανομής αερίου, στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Λοιπόν, σήμερα έχουμε καλά νέα ότι συνεργαστήκαμε και συμφωνήσαμε να προχωρήσει ταχύτατα η διαδικασία κατασκευής των δικτύων για το φυσικό αέριο στην περιφέρεια Πελοποννήσου. Οι νομοί Κορινθίας, Αργολίδος και Αρκαδίας θα εξυπηρετηθούν από τον κεντρικό αγωγό που έχει φτάσει μέχρι τη Μεγαλόπολη και η Καλαμάτα και η Σπάρτη θα εξυπηρετηθούν με μεταφορά υγροποιημένου αερίου. Το έργο είναι σημαντικό και για την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας της Πελοποννήσου, ώστε να προσφέρει φθηνότερη θέρμανση και φθηνότερο καύσιμο σε οικιακούς καταναλωτές, επαγγελματίες και βιομηχανίες. Έχει ωφέλη περιβαλλοντολογικά, αλλά και προσφέρει μία πληθώρα θέσεων εργασίας. Στη συνάντηση παρευρέθηκαν εκλεγέντες περιφερειακοί σύμβουλοι με τεχνική εξειδίκευση. Η δημοπράτηση κατασκευής των αγωγών μπορεί να γίνει μέχρι το τέλος της χρονιάς. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό νέο, γιατί όπως ξέρετε το φυσικό αέριο αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτημα, οικονομικό, για τις επιχειρήσεις κυρίως, αλλά και για τις κατοικίες και επίσης ένα πολύ σπουδαίο πλεονέκτημα σε ζητήματα περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα αυτό έχει σχεδιαστεί και το Σεπτέμβριο θα παραδοθεί στους εμπλεκόμενους φορείς η μελέτη κόστους ωφέλους από την εταιρεία ΔΕΔΑ, όπου θα περιγράφει λεπτομερώς το κόστος της επένδυσης, την ανάγκη χρηματοδότησης από την περιφέρεια και τις περισσότερες τεχνικές λεπτομέρειες που αφορούν την κάθε πόλη και το πώς θα υλοποιηθεί εκεί το δίκτυο. Ο σχεδιασμός προβλέπει την κατασκευή επέκτασης δικτύου περίπου στο 60% των δρόμων της κάθε μίας από τις 6 πόλεις που συζητήσαμε και περιλαμβάνει και ένα πακέτο δωρεάν συνδέσεων για να ξεκινήσει αυτό το έργο σε οικιακούς και επαγγελματικούς καταναλωτές. Τα νέα είναι θετικά καθώς θα προχωρήσει η κατασκευή των δικτύων για το φυσικό αέριο στην περιφέρεια Πελοποννήσου.